Θα είναι πολύ σημαντικό να σας εγγυώμαι, γιατί είδατε την παράπονα που είπαν από κάτω τα παιδιά, πριν να ανέβουμε. Σε αυτή την πρώτη συνέντευξη λοιπόν νιώθω την ευθύνη, γιατί διαδέχτηκε ένα πολύ σοβαρό σύμβουλο, φίλο και συμπατριώτη μου του Επιμελητηρίου του Χαλκιδιού, τον Γιώργο. Μετά να αισθάνομαι μεγαλύτερη την ευθύνη που έχω. Από εδώ και στο εξής θα έχω μια πολύ στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο εδώ στο παράρτημα σύμβουλο συνάδελφο του Στέλνου Πηγαμέζη και με όλους τους συμβούλους που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δεκανήσου, που είναι από την ΚΟ και θα μεταφέρουν ο καθένας με τη σειρά του και με τον κλάδο που εκπροσωπεί και με τις εμπειρίες στην αγορά, τα προβλήματα θα τα συγκεντρώνουμε, θα τα φιλτράρουμε, θα τα εξεταζόμαστε και θα τα προωθούμε στο σώμα που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Ο Στέλνος είναι νέος άνθρωπος, έχει όρεξη για δουλειά, ενθουσιασμό. Με πολύ χαρά θα είμαστε σε καθημερινή βάση. Τα τηλέφωνα μου θα είναι ανοιχτά σε όλους σας 24 ώρες. Το κινητό μου, τα σταθερά μου εδώ στο παράρτημα και στο παράρτημα της Καλλίνου μου και τα fax και τα email. Οτιδήποτε χρειάζεστε να ενημερώνεστε ή να σας ενημερώνω, να μεταφέρουμε ο ένας τον άλλο τις καθημερινές απομοίες του επιχειρηματίου. Η επίσκεψή μου θα ήταν πολύ νωρίτερα, σε αυτούς τους δύο μήνες, αλλά ήδη εδώ και 1,5 μήνα ο Στέλνος είχε μια περιπέτεια υγείας, που νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Είναι δίπλα μας, τον έχουμε μαζί μας και έτσι μπορούμε να, θα ήταν και αγένεια να προχωρήσω μόνος μου χωρίς τον συνεργάτη μου εδώ σε πλήρη υγεία και να μπορεί να συνεργαστεί και να μπορεί να είναι παρόν στο νησί. Η αλληλοενημέρωση είναι μεγάλο θέμα και η περίοδος που διανύουμε είναι πρωτοφανής για τη χώρα, για την οικονομία και την τοπική επιχειρηματικότητα. Όταν γύρω μας όλα καταραίουν, τα πάντα, είναι ο έκτος χρόνος που περνάμε μια μεγάλη οικονομική κρίση στην πατρίδα μας. Η κρίση που περνάει όχι μόνο η αγορά, αλλά και οι θεσμοί όπως είναι τα επιμελητήρια, που αφού μας κούρεψαν τα αποθεματικά των επιμελητηρίων 70%, περίπου ταυτόχρονα υπάρχει η απειλή του κλεισίματος και η εξαφάνιση του επιμελητηριακού θεσμού, είναι ο κατεξοχήν φορέας που εκπροσωπεί το επιχειρήν. Παραδείγματος χάρη, αν καταργηθεί η υποχρεωτικότητα της συνδρομής, που είναι ο μοναδικός πόρος για την επιβίωση του θεσμού και βέβαια δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, οι υπαλληλοί μας, οι πράξεις μας και οι δαπάνες μας πληρώνονται από τις συνδρομές αυτές που είναι από τους ίδιους επιχειρηματίες, από ίδιους πόρους δηλαδή, σύνοτι εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρχεται και κουμπώνει στις δράσεις που κάνουμε και έτσι έχουμε διπλάσιο όφελος και προσφορά στην τοπική κοινωνία, στις τοπικές κοινωνίες του νησιού μας. Είναι και τα μόνα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι οικονομικά υγιείς και δεν έχουν ελλείμματα. Και νομίζω ότι αυτή η φωνή είναι μια φωνή έγκυρη και έγκυρα πάντα. Συμμετάσχει στους προβληματισμούς των εξελίξεων σε ό,τι αφορά την αγορά και τους ίδιους επιχειρηματίες. Και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο προσφέρει πάντοτε και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ειδικά στο Δωδεκάνηση ξέρουμε πολλές δράσεις οι οποίες έχουν γίνει από εκπαιδευτικές μέχρι κινήσεις πιλότους τα λέγαμε. Αν ανατρέξουμε παλαιότερα θα δούμε και ναυτιλιακή εταιρεία που ξεκίνησε και γεννήθηκε μέσα από το Επιμελητήριο, όπως και η Τράπεζα Δωδεκανήσης μέσα από το Επιμελητήριο, αλλά και δράσεις που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με τον τουρισμό που αφορά πολύ περισσότερο τα νησιά μας τώρα τελευταία σαν ένα από τα μεγαλύτερα εμπορεύματα που έχουμε να πουλήσουμε, ένα προϊόν δηλαδή που έχουμε να πουλήσουμε, που είναι εποχιακό, ιδιαίτερο
εύθραστο, έχει τη δυναμική του, αλλά έχει όμως και τις σοβαρές εξελίξεις που πρέπει να τις παρακολουθούμε στενά και να τις προωθούμε έτσι, ώστε να υποφελία της κοινωνίας γενικότερα να είναι με το καλύτερο δυνατόν ή όποια υπεραξία μπορεί να μείνει στον τόπο, να είναι στο έπατο. Εγώ αυτά τα λίγα λόγια είχα να πω, σαν μια πρώτη επίσκεψη εργασίας και να προετοιμάσουμε εδώ με τους συμβούλους και το ελληνοτουρκικό φόρο που είναι στις 12 με 14 του Απρίλη, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, αμέσως. Είμαι ανοιχτός να συζητήσουμε για ό,τι θέματα νομίζω ότι έχουν προκύψει σε αυτό το μεσοδιάστημα που μας κράτησαν σε απόσταση ενημέρωσης το επιμελητήριο ενδεχομένως από τους παραγωγικούς φορείς και γενικότερα από την κοινωνία της ΚΟ. Θα μπορούμε, εγώ έχω σημειώσει κάποια θέματα, εάν θέλετε βάλτε και εσείς τα ερωτήματά σας, ναι. Να σας απαντήσω.